Καλησπέρα παιδάκια μου, Crystal Cracks, συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου του Key Channel, της παιχνιδάρας του Sega. Και για το... τα saves που σας έλεγα τα συχνά πυκνά, τα γίνονται γιατί σώζουν. Είναι σαν τη ζωή ένα πράγμα, σώζουν σας, μάλιστα. Αλλά αν θέλει το game να σταγάνει όλα, θα τα καταφέρει. Πάει το παντήμι τώρα, θα σου να πειράσει. Sorry που φωνάσκω, αλλά τέτοια είναι μερικά στιγμές στο game που σου πάνε τα νεύρα, φύγε! Το κερατό μου ακόμα δεν είναι, άρχισα να παίζω, να τους σοφίσω από τώρα ρε game, γιατί μου το κάνεις. Παλιό. Οπ, karma is a bitch. Confucius said, karma is a bitch. Και έχουν παίξει ξανά μου. Η αγαπημένη μου στολή, μακράν παιδιά αυτή, και αυτή η μαλακή το που πετάει, ξέρω, Vortex ή κάτι τέτοιο που κάνει σαν δίνει, ξέρω, μια ροζ δίνει και πετάει παντού. Σιγά σιγά. Τσακ! Δεν σε χάλασε. Ευχαριστώ. Τι ήθελα να πω για το game αυτό, ότι είναι μια πολύ ωραία σειρά που ξεκίνησα και δεν το μετανιώνω καθόλου. Καθώς είναι σε τα λίγα παιχνίδια που κατάφεραν να το πω να μου κλέψουν την προσοχή. Πέθανε ρε. Ξέχασα να πω ότι όταν πας να πάρεις ένα σουτ, μια στολή τέλος πάντων, παραλλαγή της κατά είναι αυτό. Δεν πειράζει, βάρα, αντέχω. Και πας στον άλλο κόσμο που θα πάω. Μόνο εκεί θα κοιμηθώ. Ω, καλό αυτό που θα γίνει, μ' αρέσει. Αλλά αυτό τώρα που έγινε εδώ δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι ότι... Δεν θα αναπέρασω αυτό. Την ώρα που πας λοιπόν να πάρεις τη σωλή και όσοι παίζετε ακόμα που δεν σας αδικό είναι παιχνιδάρα το game, μην πάτε να σπάσετε το ρημάδι το κουτί την ώρα που... Ωπ, έγινε, δεν θα με δει. Την ώρα που πάτε να πάρετε και τη στόλη, γιατί θα το μετανιώσετε όπως εγώ πριν. Και ναι, παίρνω πάλι αυτό και μετά το άλλο, γιατί οι γνώσεις ξέρουν, βολεύει. Άντε πια, αυτό ήθελα να κάνω, αυτό, τίποτα άλλο. Θα στη χάσω τη στολή, έτσι τι κάνει. Οκ, τώρα δεν έχω στολή, οπότε για να καλμάρουμε λίγο, γιατί το και είπες πολλές πτυχές και μάλιστα μαζεμένες. Μέχρι να έρθω σαν σέρβο, έχω ήδη κατέβει. Σαν τα κανονικά σαν σέρβο να πράγμα. Το frequent save, παιδιά, σώζει ζωές. Και κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα τουλάχιστον για μένα, ότι στα παιχνίδια που έχουν βγει τώρα, είτε είναι πολύ πρόσφατα, είτε δεν είναι, είτε οτιδήποτε, δεν υπάρχει που θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει safe, αλλά κατά παραγγελία. Για να μπορείς, άμα κάνει μια μαλακία, ρε παιδί μου, να ξαναγυρίσεις πίσω. Εκεί έπρεπε να πάμε. Ω, οκ. Κάτι θυμάμαι από αυτό εδώ, οπότε... Άου. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν πολύ σκάθα αυτή τη στολή, παρότι έχει 5 ολόκληρα hit points μέχρι να εξαφανιστεί. Αλλά, ορίστε. Αυτό. Αυτό εδώ σπάει... Never. Από την αρχή. Όχι, μας πήγε στο δεύτερο. Αυτό είναι το δεύτερο stage του παιχνιδιού. Πού είναι το Α, ωραία. Κάτι θα γίνει εδώ, νομίζω που δεν είναι συνέχεια τέλος πάντων. Οπα. Από πριν γι' αυτό δεν την πάτησα. Μία ζωή και ένα continue. Αυτά θα χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ μετά.
θέλω να continue. Ευχαριστώ λίγο. Πολύ. Α, όχι, 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 όχι. Ευχαριστώ. Έλα, ευχαριστώ. Ας δε θα πάμε από κάτω. Τους κάνει τώρα να μείνεις από το πρώτο stage, έτσι ακριβώς επειδή δεν είναι στολή. Τα λέγονται. Ευχαριστώ. Και ξέρουμε όλοι από πού πρέπει να πάμε. Έλα. Ω, εννοού. Είχαμε να γυρίσω πίσω να βαρέσω δράκο, αλλά δεν πειράζει. Τι είχαμε, χάσαμε. Dragon Spike. Αυτό θέλει δύο τώρα, για να νικηθεί. Ω, είναι αυτά τα move. Move. Αχρωματοψία, σύνο. Δεν πέσει. Πάνε. Ευχαριστώ πολύ ρε παιδιά. Να είστε καλά. Θα σας ξαναλάβω. Κεράτο. Τίποτα, λέω, ανέβηκαμε εκεί. Χαίρεστηκα για το τι. Πάω να παίξω κάτι που θα διασκεδάσω. Αυτό ότι τα γενικά τα μεγάλα games στην κυριολεξία πάω μόνο για σπορ, για ανταγωνισμό. Αυτό είναι τουλάχιστον χαζό πραγματικά. Θα μου πεις έτσι πληρώνονται οι παίχτες, καλοί παίχτες ή αυτοί που απλά δίνουν πιο πολλά λεφτά σε εξοπλισμό και σε hacks που δεν βρίσκονται εύκολα ούτε σε τουρνουά. Ξέρω ποιος είναι ποιος, μην ανησυχείτε. Τέλος πάντων, είναι φάση τουλάχιστον χαζό να περιμένεις τον άλλον να δώσει 50-60 ευρώ, γιατί στην κυριολεξία πλέον τόσο έχουν. Και σε αυτά τα καταστήματα online που σου δίνουν κωδικούς πιο φθηνά. Οκ, βρες 10, 20, 30 ευρώ για ένα game και μετά να δώσεις τουλάχιστον τα τριπλά, δεν κάνω πλάκα, το minimum έχω δει με την αυτό, και να ξεκλειδώσεις και τα DLC τα λεγόμενα. Γιατί το PC ρε φίλε, ναι είναι επίσης Master Race και όποιος το δει συμφωνεί, να πάει να γαμηθεί. Απλά και χρέα. Δεν μπορώ να ακόμα αυτό να πιστέψω ότι ο κόσμος αγοράζει DLC ή οτιδήποτε. Θα μου πεις πώς θα θρέψουν να το πω στους υπαλλήλους οι εταιρείες οι λεγόμενες. Μόνο τα DLC μόνο θρέφουν τους ιδιοκτήτες που απλά έχουν μερικά εκατομμύρια και θέλουν άλλα τόσα. Και σιγά μην περιμένω τώρα. Α, παιδί. Να περιμένω να περάσει, να το βαρέσω. Αν το καταφέρω πάνω στο κεφάλι, δύο φορές όπως θέλει. Fuck that shit. Δεν έχουμε χρόνο για αυτά. Είμαστε speedrunners, το φύγει και εσύ. Και τουλάχιστον έχουμε όσο χρόνο θέλει τώρα. Και άλλο τόσο ήδη έχει. Θέλει να κάνει τη μαλακία. Μαλακία. Ωφα. Α, εντάξει. 3, 2, 1. Γεια σας. Επόμενος. Α, ότι βρήκαμε και... Έχει διάφορα bonus. Και λοιπόν, μου ήρθε. Επειδή το ανακάλυψε και ο Hidden Canyon. Ωχ. Ήταν άλλο ένα επίπεδο με Death Wall το οποίο... Όσοι είχαν Sega κονσόλα ξέρουν. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Όταν τελειώσουμε αυτήν τη σειρά και το βουλώνω για την ώρα, θα σας δείξω πώς γίνεται στην κυριολεξία να τερματίσει το game από την αρχή. Και όταν αρχή, αρχή. Πώς είναι το GTA, αλλά με πολύ λιγότερη διαδικασία, να το πω έτσι. Thank you.
απαντάει καθόλου. Εκτός από αυτό που έγινε. Α, φύγε γαμό τη σου, πώς θα είστε εκεί μέσα. Όχι, δεν μ' άρεσε. Πάμε. Ώρα να την κάνουμε, παιδιά. Πες μου τι έχεις φύγει. Σκατά να φας. Και εσύ και λιωμίσου. Την κάτσαμε, μαγιές μου. Ωραία, ευχαριστώ πραγματικά. Σίγουρα κάτω από 120 δευτερόλεπτα, κάτω από 25 ή παραπάνω. Τα boss. Τι είναι το Σίσκα. Το ξέρω το Σίσα και το Τσίσα. Α, αυτοί οι τρεις μάρες, το τρίος τούτσες. Κατάλαβα. Τους έχουμε για πλάκα, μην ανησυχείτε. Ας πει ο Ποσάκι. Και αν θυμάμαι καλά το δεύτερο boss, γιατί την πρώτη φορά νομίζω αντιμετωπίσαμε κάτι λέοντες, όχι τα έμπλαστρα, απ' άλλα. Οκ, αυτό σίγουρα μπορεί πιο πολύ. Υπάρχει μία στολή που θέλω τώρα για να ξεκάνω και τους τρεις πανεύκολα. Και να... Έλα εδώ ρε μαύρε, φέρ' τον Εμίλιο, να το ξεσκίσω πάντα. Ωπα. Να τε ρε πούστη, έλα. Δεν είναι δε τώρα, μόνο αν πεθάμε γυρνάμε στο σύμφ που κάναμε λίγο πιο πίσω. Έτσι, δεν βλέπω τίποτα. Ο τρόπος που πεθαίνει μέχρι και αυτός είναι αστείος, ρε φίλε. Κάνει κάτι στη δουλειά μου πιο εύκολη. Όπα! Άλλο ένα χιτάκι και χάσαμε τη στολή. Όχι! Κάμια φορά μάλλον και πρέπει να μάθω να το βουλώνω. Ω, οκ. Αυτό μου αρέσει. Εδώ μπορεί να χρειαστεί παραπάνω. Επιτέλους. Πράγμα, σε όντους VR, δηλαδή να κάνεις κινήσεις ανάποδα από εκεί. Άνετα θα το έπιζε και με παγίδευε για πάντα μέσα του. Σαν το από αυτούς πρέπει να πω. Δεν υπάρχει, το ξέρω. Μάλιστα, σκατάει τα χρόνια εκεί πέρα. Πλέον το γλιτώσαμε. Είχαμε άλλο ένα hit point νομίζω, για να χάσουμε τη στολή. Α, τέλεια. Καμά, να είσαι καλά. Ό,τι χρειαζόμουν ήταν. Yeah.
Αυτό που λέγαμε για να πριν το κάνω και τώρα, αλλά θα φέρει και με ο πίθος. Και από εκεί και μετά τα πράγματα, αν θυμάμαι καλά, είναι δεν πάνε εύκολα. Το μόνο που μου τη σκάει, όπως σας είπα, είναι αυτό. Α, τέλεια, έχουμε και φτέλος. Ένα. Όχι. Ευχαριστώ. Χίλιες φορές που έχεις μισόλι. Να γλιτώσουμε όλη τη στήλη αν το παίξουμε ξύπνα. Δεν το γλιτώνουμε, οπότε φάκατε. Δεν πειράζει με ούτως ή άλλως. Το τελευταίο εμπόδιο πρέπει να πάμε στην επόμενη πίστα. Wow. Αυτό πρέπει να πονέσει. Αν πως λέγεται το level, αλλά με μια σκάφη. Πόσα έχει ακόμα. Κοντεύω να φτάσω μέρα. Α, πάλι. Εδώ. Γιατί. Αυτά τα μπουστιά. Όχι. Άιντε επιτέλους. Το χρόνο που έχασα μαζί του που στα καλύτερα μου χρόνια. Ευχαριστώ και εσύ τη Σαναβλέ Κουράδα. Όσοι βλέπετε το βίντεο εκεί στα ανήλικοι, μην παίξετε ποτέ ξύσου, είναι μεγάλη απάτη. Θα δούμε πόσο κερδίσαμε. 3, 3, 5, 4, 8. Της μανάς σας το μούγια πάτε εδώ μέσα. Άντε πια. Εντάξει, θα κερδίζαμε 105 ευρώ αν κερδίζαν και τα δύο ηλτία. Πολύ δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο. Δυστυχώς ο κολλητός μου ο Νίκος το έχει γίνει σούφρα. Όχι τόση. Τόση. Με τα σκράτς.
Μακάρι να είμαστε γεννητικοί. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε άλλες αρρύπες. Και δεν θυμάμαι καν από πού πρέπει να πάω. Επιτέλους. Α, μαν. Μαλακία. Και ό,τι γίνει. Α, εκτός από αυτό. Πάρε μου από εδώ επιτέλους. Αντώνη, αγάπη. Όπα, κατά το κατά 25 δεύτερα. Τι έλεγα. Πίσω. Σαν. Θα το φτύσω. Εντάξει, ωραία κινητά, αλλά οι πούσιδες, πολύ, πολύ... Πώς το λένε. Όχι, τα καινούργια δεν έχουν. Έχει καμιά φορά πολύ παραπάνω, αλλά... Ας πούμε, αν να βάλουμε και διαλέξω και σήμερα και αύριο και σε 10 χρόνια, η επιλογή μου θα είναι καθαρά τα παλιά τα games. Πολύ αγαπήσαμε και ξέρω τι. Θες να πάρω τη στολή. Πες τον. Γιατί. Ξανά πω. Και όπως καταλάβατε, όσο περνάνε τα stages, οι εχθροί γίνονται κατά τη δυσκολότητα. Α, εδώ είσαι εσύ. Έλα, είσαι έξω. Οπα, μ' άρεσε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν μερικά checkpoints, εγώ έτσι θα τα λέω, τα οποία όμως για κάποιο λόγο τελείω. Μας γεννάνε στην αρχή. Οπότε έπρεπε να είχαμε κάνει κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Αλλά τι. Ού, το βρήκα τι θα κάνω. Το βρήκα. Α, αυτό ακριβώς. Κομμάτι ψήν είναι το κι. Να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Το ξέρα ρε φίλε, το ξέρα. Κάποιο υπόλοιπο υπήρχε. Δεν μπορεί να ξεγελάσει το κινητό μου, το κανείς δεν μπορεί. Page που δεν πολύ συμπαθώ καθώς και τα επόμενα, θα δείτε και μόνο στο λόγο. Για αυτήν εδώ την γιγάνη, μεν την κάσκα. Γιατί ρε πούστη μου, γιατί. Ήταν από μόνο το αρκετά αγχωτικό το παιχνίδι, πρέπει να βάζουμε όλες και τον χρόνο. Ότι έχουμε ένα χρονικό περιθώριο. Φάμε, τι να σου πω. So
Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξαναδείτε. Λίγο εντάξει, κόβει το πούσαλο, δεν με πειράζει, τελειώσαμε με αυτό οπότε. Και πάμε στις πυραμίδες του Φραπέωτα. Δεν ξέρω καν πώς μου ήρθε αυτό. Τι θα λέγεις ρε γκίμα, τι να πέσεις κρυφά. Λες και είναι μυστικά από κράτους, τι πουτάνα. Α, χρησιμοποιήσουμε και ένα κομπίτι. Και αν θυμάμαι καλά πρέπει να έρχεται κάτι. Εδώ είμαστε ρε μάνο, εδώ είμαστε. Τι, το δέχομαι. Απλά και ωραία. Με κουράσε. Όχι, α, και δεν πήραμε και τέτοια. Δεν πήραμε καθόλου τα μάτια. Λοιπόν, Mad Maze Mode. Για την επόμενη φορά, αυτά από μένα. Γαμώ τον οπάπ μου. Καλή συνέχεια.